Και πάμε να ετοιμάσουμε την επόμενή μας συνταγή. Πικάνια με πατάτες. Θα σας δείξω τον τέλειο τρόπο για να φτιάξετε την τέλεια πικάνια, σιγοψημένη, μέτρια ψημένη. Το πιάτο που ίσως ακριβοπληρώνεται σε όλα τα μαγαζιά. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να το φτιάξετε πραγματικά τσάμπα στο σπίτι σας με απλές κινήσεις. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τη σιγοψημένη πικάνια με πατάτες baby θα χρειαστούμε. Για τις πατάτες, 500 γραμμάρια πατάτες baby, 500 γραμμάρια ημίχοντρο αλάτι και μία κουταλιά της σούπας βούτυρο. Για την πικάνια θα χρειαστούμε 30 γραμμάρια καπνιστή πάπρικα, 10 γραμμάρια μπαχάρι τριμμένο, 10 γραμμάρια μπούκοβο σε σκόνη, 2 κουταλιές της σούπας κοφτές, νοστιμιά μάτζι, 60 γραμμάρια ελαιόλαδο και 1200 γραμμάρια πικάνια. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε μία κουταλιά της σούπας θυμάρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα γκουρμέ πιάτο. Γκουρμέ σε εισαγωγικά, δεν είναι γκουρμέ το απλό φαγητό. Απλά έχουμε συνηθίσει να το χρυσοπληρώνουμε, οπότε το θεωρούμε γκουρμέ. Οπότε πάμε έτσι να διαχειριστούμε όλα μας τα υλικά διαφορετικά. Θα φτιάξουμε πατάτες για να συνοδεύσουμε την πικάνια μας. Τις πατάτες αυτές δεν θα τις ψήσουμε όπως τις ψήνουμε τις άλλες φορές. Θα τις δώσουμε λίγο παραπάνω σημασία. Δηλαδή, έχω ένα ταψάκι. Θα ρίξω χοντρό αλάτι. Τις πατάτες από πάνω. Και με αυτόν τον τρόπο τι πετυχαίνω, να αλατίζονται οι πατάτες καθώς ψήνονται μέσα στο φούρνο και επίσης πετυχαίνω στο να αφυδατωθούν. Θέλω να πάρουμε όλη την υγρασία από τις πατάτες για να τις κάνουμε πάρα πολύ τραγανές και γευστικές. Ψήνουμε περίπου 40-50 λεπτά και αναλόγως πόσο μεγάλες είναι οι baby πατατούλες στους 180 βαθμούς. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε μεγάλες πατάτες, θα πάρει πολύ παραπάνω ώρα, δηλαδή θα φτάσει σίγουρα τη μια ώρα. Οπότε βλέποντας και κάνοντας. Για αυτές 40 λεπτάκια είναι περίπου αρκετά. Τώρα, οι πατάτες μας μπήκαν μέσα στο φούρνο, οπότε πάμε να αρχίσουμε να ετοιμάσουμε την πικάνια μας. Τι είναι η πικάνια, ξέρουμε τι είναι η πικάνια? Όχι. Ωραία, για να σας εξηγήσω πρέπει να τη φέρω πρώτα από το ψυγείο μου. Η πικάνια είναι αυτό το υπέροχο κομμάτι κρέατος, σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε. Είναι μοσχαρίσιο κρέας και πού ακριβώς βρίσκεται. Λοιπόν, φανταστείτε ότι εγώ είμαι ένα μοσχάρι. Εδώ, έτσι. Λοιπόν, το σημείο ακριβώς που είναι η πικάνια μου είναι εδώ. Εντάξει. Λίγο πάνω από την ουρίτσα μου. Εκεί πέρα ακριβώς. Λοιπόν, παλιότερα θεωρούταν όχι και τόσο καλό κομμάτι κρέατος, πια έχει γίνει πάρα πολύ γκουρμέ, αλλά θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση. Δηλαδή, άμα εγώ την πικάνια πάρω και τη σοτάρω σε ένα τηγανάκι και πάω να τη φάω, είναι πάρα πολύ σκληρή. Δεν μπορώ να τη φάω. Οπότε θέλει σιγά σιγά στο φούρνο να την ψήσω σε σωστή θερμοκρασία, γιατί άμα την ψήσω λίγο παραπάνω, θα σκληρύνει πάρα πολύ και δεν θα τρώγεται. Οπότε μετά θέλει να την ψήσω πάρα πολλές ώρες. Γι' αυτό το λόγο τα πράγματα είναι πολύ πολύ απλά. Θέλουμε ένα ταψάκι εδώ και ένα μπολ. Λατρεύω το γεγονός ότι θα μπείτε όλοι στη διαδικασία να το φτιάξετε. Θα βγει κάτι μοναδικό. Θα το δείτε. Λοιπόν, για τη μαρινάδα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Πάπρικα. Μπαχάρι. Μπούκοβο. Αρκετό. 2 κουταλιές της σούπας μάτζι νοστιμιά. Κοφτές κουταλιές της σούπας, όχι πάρα πολύ. Εδώ. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ μάτζι νοστιμιά. Έναν συνδυασμό μπαχαρικών και αποξηραμένων λαχανικών που είναι το μυστικό της γεύσης σε όλα σας τα πιάτα. Και με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να προσθέσετε καθόλου αλάτι στη συνταγή σας. Ό,τι αλάτι χρειαζόταν το βάλαμε με τη μάτζι νοστιμιά. Θα ρίξουμε και το ελαιόλαδο και ουσιαστικά θα δημιουργήσουμε μία πολύ ωραία πάστα. Εδώ, εντάξει. Αυτοί είμαστε. Εδώ είναι το μυστικό της γεύσης και ουσιαστικά θα δημιουργήσουμε ένα κρέας, δεν ξέρω αν έχετε φάει ποτέ παστράμι, sandwiches, briskets, πράγματα, αυτά τα μαύρα τα κρέατα απ' έξω που μέσα είναι κατακόκκινα, τα έχετε δει ποτέ στο Instagram και σε όλα αυτά. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε, οπότε κρατήστε λίγο την υπομονή σας, γιατί όντως αυτό που θα δείτε στο τέλος είναι φανταστικό. Λοιπόν, φοράμε γάντια και παίρνουμε την πικάνια μας. Θα ρίξουμε την πάστα από πάνω. Και τώρα θέλω πολύ προσεκτικά να φροντίσετε να πάει η μαρινάδα παντού. Εδώ. Θέλω να αγκαλιάσει η μαρινάδα το κρέας μας
Μπορεί να σας φαίνεται λίγο παράξενο τώρα, αλλά πιστέψτε με, στο τέλος αξίζει ο κόπος. Τώρα, με το που καλύψαμε καλά όλη μας την πικάνια εδώ, καλό θα ήτανε να αφήσουμε στο ψυγείο, καλυμμένη με μία μεμβράνη, για μία με δύο ωρίτσες. Χρειάζεται λίγο να μαριναριστεί το κρέας μας για να δουλέψει καλά η μαρινάδα πάνω στο κρέας. Εγώ θα συνεχίσω κανονικά τη διαδικασία, αλλά εσείς θα αφήσετε μία ώρα στο ψυγείο. Λοιπόν, και για πρώτη φορά στα ιστορικά, τι δεν έχω ζεστάνει? Θέλουμε το τηγάνι μας να είναι κρύο. Όπως είναι κρύο το τηγάνι, θυμάστε από αυτή την πλευρά είχε τη μεριά του λίπους. Σωστά. Παίρνουμε το κρέας μας, το βάζουμε πάνω στο τηγάνι, από τη μεριά του λίπους και ανάβουμε τη φωτιά μας. Όχι τέρμα, περίπου στη μέση. Θέλουμε χαμηλή φωτιά και υπομονή για 20 λεπτάκια. Μετά από 20 λεπτάκια έχει ψηθεί το κρέας μας από τη μία πλευρά, κοιτάξτε εδώ, και έχει βγάλει αρκετό λίπος, είναι το λίπος που θέλαμε να βγάλει το κρέας μας, και τώρα δυναμώνω τη φωτιά, να δώσω χρώμα και από τις άλλες πλευρές, κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται. Έτσι με αυτόν τον τρόπο πάνε όλα τα μυρωδικά μέχρι μέσα και είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτή την υπέροχη κρούστα στην πικάνια μας. Θέλουμε μια κρούστα που να δώσει αυτή την ιδιαιτερότητα, την υπέροχη γεύση, το υπέροχο άρωμα και την υπέροχη υφή και την αίσθηση καθώς τρώμε την πικάνια. Με το που δώσουμε χρώμα από όλες τις πλευρές, το δύσκολο κομμάτι πέρασε. Λοιπόν, και όλο αυτό το υπέροχο λίπος και ζουμάκι και γεύση που έχει μείνει, θέλω να το κάνετε τι? Να το ρίξετε από πάνω. Είναι η μαρινάδα του, δεν θέλουμε να πάει χαμένη. Θέλουμε να υπάρχει στο κρέας και θέλουμε να τη δοκιμάσουμε στο τέλος. Τώρα, το πιο σημαντικό κομμάτι είναι το κομμάτι του ψησίματος. Ο φούρνος μου είναι στους 180 γιατί έχει τις πατάτες μέσα, σωστά? Βγάζω τις πατάτες μέσα από το φούρνο, εδώ. Αφήνω να φύγει πολύ η θερμοκρασία, κατεβάζω στους 120, εδώ. Και βάζω το κρέας μέσα στο φούρνο. Το κρέας μου ήταν 1,200. 1 κιλό και 200 γραμμάρια. 1 κιλό και 200 γραμμάρια θέλουν ακριβώς μία ώρα, άντε μία ώρα και 10 λεπτά στους 120 βαθμούς. Τώρα, άμα το κρέας σας είναι λιγότερο από 1,200, θα αφαιρείτε 5 λεπτά για κάθε 100 γραμμάρια. Άμα είναι περισσότερο από 1,200, θα προσθέτετε 10 λεπτά για κάθε 100 γραμμάρια. Το πιάστε? Όταν είναι μικρότερο, αφαιρούμε λιγότερο χρόνο. Όταν είναι περισσότερο, προσθέτουμε περισσότερο. Οπότε, για 1,200 θέλουμε μία ώρα και σε μία ώρα πραγματικά θα είναι λουκούμι. Και μετά από μία ώρα στους 120 βαθμούς, το κρέας μας είναι τέλεια μέτριο. Τώρα, έβαλα μπρος πάλι το τηγάνι μου εδώ πέρα να ζεσταθεί με όλο το λαδάκι και τα μπαχαρικά που είχαμε από την πικάνια μας. Και έχω τις πατάτες μου εδώ, που τις έχω ψήσει στα αλάτι. Και αυτό που θέλω να κάνω είναι έτσι όπως είναι, να πάρω, να τις κόψω στη μέση, εδώ, και να τις βάλω έτσι. Δεν θα τις ψήσω από όλες τις πλευρές, μόνο από τη μεριά που κόβω, εδώ πέρα. Είναι απαραίτητο σε περίπτωση που ψήνουμε ένα κρέας στο φούρνο να το αφήσουμε να ξεκουραστεί. Δεν είναι τυχαίο που έχω βγάλει το κρέας και το αφήνω στην άκρη. Σε περίπτωση που το κόψετε απευθείας με το που βγει μέσα από το φούρνο, θα χάσει όλα τα ζουμιά του, θα χάσει όλη την ουσία του, δεν θα έχει κανένα νόημα. Οπότε, αφήστε το να ξεκουραστεί όση ώρα θα πάρουν οι πατάτες σας για να γίνουν. Δύσκολο? Όχι. Πολύ εντυπωσιακό? Είναι εντυπωσιακό. Και αξιοποιούμε και όλη τη μαρινάδα που ετοιμάσαμε. Όχι, δεν κάναμε και τίποτα. Ουσιαστικά σε ένα μπολ ρίξαμε 5 υλικά. Και με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε και ιδιαίτερο χαρακτήρα στις πατάτες. Βλέπετε? Και αυτά τα δύο τα μικρούλια εδώ. Και εδώ. Τώρα, θα προσθέσω μία κουταλιά της σούπας βουτυράκι, εδώ, και εδώ, και θα αφήσω να λιώσει. Σβήνω το μάτι, αφήνω το βούτυρο να πάει παντού, κοιτάξτε. Και είναι καινούργια τεχνική. Σήμερα μου ήρθε, αλλά νομίζω θα δουλέψει. Κοιτάξτε εδώ, πόσο ωραίες που έχουν γίνει οι πατάτες. Πάρω αυτήν εδώ. Έχουν πάρει όλο το χρώμα, όλα τα μυρωδικά, βλέπετε. Τέλεια ψημένες από αυτή την πλευρά. Και ήρθε η ώρα, επιτέλους, να σερβίρουμε. Βγάζουμε το τηγάνι, το αφήνουμε δίπλα. Έχουμε το κρέας μας και θέλουμε ένα ωραίο ξύλο κοπής για να κόψουμε το κρέας μας. Αυτό που θα δείτε τώρα, πραγματικά,
είναι αυτό που ψάχνετε να δείτε το πώς γίνεται και δεν ξέρετε πώς γίνεται. Έχουμε αφήσει να ξεκουραστεί το κρέας 10 λεπτά, απαραίτητο να ξεκουραστεί, γιατί άμα δεν ξεκουραστεί, το κρέας μας θα χάσει όλη την υγρασία του. Και 15 να αφήσετε, καλό είναι, μην αφήσετε λιγότερο. Και τώρα, θα κόψουμε τα γιάτα πλάγια, οπότε ξεκινάμε. Έχουμε ένα 200 πικάνια, πραγματικά φτιαγμένο με το τίποτα, που άμα θα πάτε σε ένα μαγαζί και πείτε θέλω ένα 200 πικάνια για να φάω, θα σας πούνε πολύ καλά, ευχαριστούμε, καλώς ήρθατε, 300 ευρώ. Την επόμενη φορά που θα σας πούνε κάτι τέτοιο, εσείς θα τους πείτε, πολύ καλό, αλλά εγώ ξέρω να το φτιάξω μόλις με 20. Είναι το τέλειο κομμάτι, με την τέλεια χρήση, τέλεια ψημένο, κοιτάξτε το λιπάκι από πάνω. Για τους λάτρεις του μοσχαρίσιου κρέατος, νομίζω ότι αυτό το επεισόδιο θα είναι κόλαση, αλλά νομίζω ότι και αυτούς που δεν τους αρέσει το μοσχάρι, σήμερα έτσι όπως θα το δούνε, πραγματικά θα τους κάνει το κάτι της που θα θέλουν να δοκιμάσουν. Αυτό το κρέας δεν θέλει σάλτσα, γιατί είναι από μόνο το ζουμερό. Το μόνο που θέλει είναι να σερβίρουμε σωστά. Πώς το βλέπεις, φίλε? Και οι πατάτες μας, κοιτάξτε, θα τις ρίξουμε τώρα ένα ανακάτεμα. Και κοιτάξτε εδώ, είναι πατάτες που έχουν ψηθεί στα ζουμιά από το κρέας, με τα μπαχαρικά από το κρέας, στην εντέλεια. Παναγία μου. Εδώ. Και θέλω λίγο από αυτό το υπέροχο ζουμάκι εδώ. Ελάχιστο θυμαράκι από πάνω. Δεν θα βάλω ούτε πιπέρι ούτε τίποτα. Το μόνο που θέλω να κάνω τώρα είναι να πάρω ένα μαχαίρι και ένα πιρούνι και να δοκιμάσω. Για τη σιγοψημένη πικάνια με πατάτες baby. Φτιάχνουμε πρώτα τις πατάτες. Απλώνουμε σε ένα ταψί όλο το αλάτι, βάζουμε από πάνω τις πατάτες και τις ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 40 με 50 λεπτά. Για την πικάνια, φτιάχνουμε πρώτα τη μαρινάδα. Βάζουμε σε ένα μπολ την πάπρικα, το τριμμένο μπαχάρι, το μπούκοβο, την οστιμιά και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει μία πάστα. Απλώνουμε την πάστα σε όλη την επιφάνεια του κρέατος και ιδανικά το βάζουμε στο ψυγείο για 1 με 2 ώρες να μαριναριστεί. Στη συνέχεια, μεταφέρουμε την πικάνια σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά με την πλευρά του λίπους προς τα κάτω και ψήνουμε για 20 λεπτά. Δυναμώνουμε τη φωτιά και ψήνουμε και από τις άλλες πλευρές για ακόμα 2 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα. Μεταφέρουμε το κρέας σε ένα ταψί με σχάρα και περιχύνουμε με τη σάλτσα από το τηγάνι. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 120 βαθμούς για 1 ώρα. Αφού ψηθεί, αφήνουμε για 10 με 15 λεπτά το κρέας να ξεκουραστεί. Για τη σύνθεση, κόβουμε τις ψημένες πατάτες στη μέση και τις βάζουμε με την κομμένη επιφάνεια προς τα κάτω, στο ίδιο καυτό τηγάνι που ψήσαμε την πικάνια. Προσθέτουμε το βούτυρο, σβήνουμε τη φωτιά, αφήνουμε το βούτυρο να λιώσει και ανακατεύουμε. Κόβουμε την πικάνια σε λεπτές φέτες, τη σερβίρουμε με τις baby πατάτες και ρίχνουμε φρέσκο θυμάρι. Και ήρθε η στιγμή της δοκιμής. Για να φας αυτό το κρέας δεν χρειάζεσαι μαχαίρι, γιατί είναι τόσο μαλακό που μπορείς να το φας κατευθείαν με ένα πιρούνι. Βλέπετε? Μπορεί να έρθει ο σκηνοθέτης μέσα, παρακαλούμε. Έλα, 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 έλα εδώ, που είσαι γνώστης του κρέατος, μπες μία φορά μέσα, έλα. Έλα, έλα. Έλα, σου λέω! Έλα εδώ, γιατί περιμένεις να φας το κρέας. Σε παρακαλώ, έλα ένα δευτερόλεπτο μόνο να δοκιμάσεις. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Μπες μέσα. Έλα, 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 ένας έχουμε. Έλα. Περίμενε, περίμενε. Θες κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι? Πατατούλα, ναι. Δεν υπάρχει. Πες μου, Γιόνι. Τέλειο. Πατάτα. Θες και πατατούλα. Ωραίος. Για πρώτη φορά βγαίνει στην τηλεόραση ο Πάλος ο Γεωργίου. Δεν έχει ξαναβγεί. Μπορείς να πεις για τους κυρίους. Τέλειο και έφυγε. Αυτή είναι η κουβέντα που ακούω κάθε στιγμή. Τέλειο. Δεν λέει πολλά. Πάντα μου λέει εντάξει, οκ, okay, καλά τα πας, μπορείς να συνεχίσεις, πάμε στο επόμενο πλάνο και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό το φαγητό που μόλις φτιάξαμε σήμερα είναι ένα φαγητό που πραγματικά μας αρέσει το μοσχάρι. Θα καταλάβετε πραγματικά την ουσία του με το που το δοκιμάσετε. Εγώ θα συνεχίσω μέχρι που να καταναλώσω το 1-200 κρέατος και μόλις τελειώσω, θα περάσουμε στην τελευταία μας συνταγή. Δεν υπάρχει, είναι λουκούμι.